πηγαίνεις στους Κρητές, Όλγα? Στέλιο, ξεκινάμε με σένα. Ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι, λίγο ψάξαμε αυτό το μαγαζί. Είναι μια αυλή, από ό,τι καταλαβαίνω, που έχει καρέκλες σινεμά. Α, όχι. Παλιές φωτογραφίες βρήκαμε. Ναι, λειτουργούσε σαν σινεμά, σαν θερινό σινεμά. Όχι, σαν καφέ ήτανε. Τώρα υπάρχει το κομμάτι της αυλής, το οποίο είναι με ξύλινες κατασκευές, έτσι, τέτοια πράγματα και καθιστικά. Φώτα παντού, ο κήπος να υπάρχει. Και μέσα το χαμάμ που γίνονται τα πάρτι. Α, μέσα είναι άλλη αισθητική, ναι, είναι του χώρου. Ναι, όλο το χαμάμ ανακοινισμένο, με μπαρ, ντεκ. Γιατί λίγο έτσι όπως το είδα στις φωτογραφίες. Όχι, είναι το κομμάτι. Σαν να πήγαινα λίγο προς τη Σιρήνη στην άποψη, ότι είσαι λίγο overdressed. Αλλά εσύ έχεις πάει, όχι, οπότε έχει, θα το βάλω λίγο στην άκρη αυτό. Πολύ ωραία έχεις διαχειριστεί αυτή τη φούστα. Mm-hmm. Για άνοιξε λίγο να δούμε πώς είναι. Όχι, ενώ χωρίς το. Στέκεται και χωρίς το φουλάρι. Ναι, με. Ωραία, οπότε έχεις βάλει ένα μαγιό, έτσι, ναι, και σωστά. Έχεις κατεβάσει τις τυράντες αυτού του φορέματος πιο σωστά. Κάτω, επειδή ναι. Είναι λοξά κομμένο αυτό το φόρεμα, αγκαλιάζει πολύ ωραία το σώμα σου, χωρίς να χαλάει η εφαρμογή. Mm-hmm. Θα προτιμούσα βέβαια ένα άλλο μαγιό. Το χρώμα του φορέματος που έκανες φούστα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Σε συνδυασμό με αυτό το πράσινο και αυτό το εμπριμέ, φαίνεται στα δικά μου μάτια λίγο περίεργο, λίγο σαν να είσαι στην Bollywood, σε εκείνο τον Bollywood γκαλά που είχαμε κάνει, ενώ η σιλουέτα μου αρέσει πολύ. Mm-hmm. Αν ήταν μονόχρωμο, θα έδειχνε πολύ πιο ακριβό, πολύ πιο πολυτελές, ή αν έκανες ένα color blocking με μονόχρωμα. Θα ήταν επίσης. Ναι, ναι. Δηλαδή, με χαλάει πάρα πολύ που είναι εμπριμέ αυτό το top. Ενώ το πατρόν, ναι, έτσι όπως είναι φορεμένο, όλη η σιλουέτα, η ιδέα με τη φούστα είναι πάρα πολύ ωραία. Κάπως με το εμπριμέ μου κάνει. Σαν να μην έχει κάποια σύνθεση, να μην έχει κάποιο σκεπτικό από πίσω. Ναι. Τα παπούτσια σίγουρα να ήταν στο χρώμα του φορέματος και όχι και αυτά εμπριμέ. Ναι. Αυτό. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό με την φούστα που έκανε στο φόρεμα, που είναι, mm-hmm, ένας τρόπος να αξιοποιήσουν πολλά κορίτσια τέτοια φορέματα. Ναι, ωραία. Δύο. Ευχαριστώ. Πάμε στο Δημήτρη τώρα. Όλγα, μου έχεις φτιάξει για άλλη μια φορά μια πολύ ωραία σιλουέτα. Mm-hmm. Και εγώ καταλαβαίνω μέσα από το ντύσιμο που κάνεις, πάντα θέλει να φτιάξεις μια περσόνα που, αν μη τι άλλο, θέλει να κλέβει τη ματιά των άλλων καλεσμένων και να τη βλέπουν και να την παρατηρούν και να λένε ποια είναι αυτή, και το καταφέρνεις γιατί έχεις φτιάξει πάντα ωραίες σιλουέτες. Και αυτό, να ξέρεις, είναι προτέρημα για τους στυλίστες. Ευχαριστώ. Αυτό που μάλλον που θέλει να σου πει ο Στέλιος, που δεν ξέρω πώς μπορούσε να σου το πει, είναι ότι εμένα δεν με ενοχλεί ότι είναι print το επάνω. Mm-hmm. Είναι ότι είναι λάθος το print που είναι με αυτό το φόρεμα. Ναι. Ενώ σαν print, εμένα μου αρέσει η σκέψη, θα ήταν πολύ ωραίο. Mm. Θα ήθελα ένα print, όχι με βάση τόσο το πορτοκαλί και το κίτρινο και σε τόσο μεγάλα σχέδια, πιο μικρά σχέδια, αλλά με βάση το πράσινο, λιγότερο κίτρινο και κόκκινο και πορτοκαλί, αλλά όχι σε τόσο μεγάλες επιφάνειες να απλώνονται. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραία σιλουέτα, έχεις πολύ ωραία ιδέα με το φόρεμα, το οποίο το έχεις πιάσει μαζί με το μαγιό. Με το μαγιό, είναι τέλειο. Μπορώ να δω και τα παπούτσια, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Ναι, δεν με χάλανε τα παπούτσια τόσο. Η τσάντα σίγουρα είναι μεγάλη αστοχία, είναι για άλλη εμφάνιση, βραδινή, με άλλο ντύσιμο. Ναι. Και όχι με print. Ναι. Δύο. Ευχαριστώ. Και ολοκληρώνουμε με την Ηλιάνα τώρα. Όλγα μου, η φούστα και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ωραία ιδέα ένα φόρεμα, ένα slip dress που έχουμε στην τουλάπα μας να το αλλάξουμε τελείως. Κάνει όντως τέλεια εφαρμογή γύρω από την κοιλιά, mm-hmm, και σου πηγαίνει καταπληκτικά. Ευχαριστώ. Εμένα, να σου πω την αλήθεια μου, θεωρώ ότι αυτό το look είναι πολύ εύκολο για τις τηλεθεάτριες που έχουμε. Δηλαδή να έχουν ένα ωραίο μαντίλι και να το δέσουμε με ένα περίεργο τρόπο, δηλαδή μια μπλούζα και να κάνουν μια φούστα. Μπορεί τα prints να μην έρχονται και να μην ταιριάζουν 100% μεταξύ τους και να δημιουργούν δύο διαφορετικές ιστορίες, αλλά μου αρέσει η βάση της ιδέας πάρα πολύ. Το παπούτσι δεν μου αρέσει σίγουρα, αλλά μου αρέσει το τακούνι. Δεν είναι. Μου αρέσει το τακούνι όταν περπατάς από πίσω που φαίνεται φούξε και δίνει ένα χρώμα πίσω από την πλάτη σου που είναι έτσι και λίγο έξω. Ναι. Μου κάνει μια ωραία λεπτομέρεια. Και ενώ μου αρέσει αυτό που έχεις κάνει γύρω από το κεφάλι με το φουλάρι, επειδή όπως στέκεται στο κεφάλι σου γύρω-γύρω, η λεπτομέρεια που βλέπουμε είναι από μέσα, που είναι η θαμπάδα του print, νομίζω ότι σου παίρνει λάμψη και θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο στο μακιγιάζ.
Λίγο πιο έντονο κραγιόν, ίσως. Ή να ήσουν λίγο πιο γλώσσι. Α, ναι. Ναι, λίγο πιο λαμπερή. Θα μπορούσε. Θα σου βάλω 2. Ευχαριστώ. Ωραία. Άρα, με αυτή τη βαθμολογία, 8,7 είναι η τελική σου βαθμολογία για σήμερα, Άλκο. Ωραία. Μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου.